Παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων πριν καν ανοίξει το Taxis.net προανήγγειλε η κυβέρνηση. Ο υφυπουργός οικονομικών ο Χάρης Θεοχάρης από το βήμα της Βουλής ανέφερε ότι για κάθε μέρα καθυστέρηση πέραν της 31ης Μαρτίου θα δοθεί παράταση αντίστοιχων ημερών. Δεδομένου ότι πέρυσι ξεκινήσαμε 31 Μαρτίου, α το πούμε χοντρικά 1η Απριλίου και δεν ξεκινήσαμε την ίδια ημερομηνία φέτο, για τι οποίε μέρε έχουμε πάει μέσα στον Απρίλιο, θα δώσουμε προκαταβολικά την προθεσμία πέραν της 30η Ιουνίου μέσα στον Ιούλιο να μπορούν να γίνουν οι δηλώσει, άρα τι μέρε τι οποίε πήραμε τον Απρίλιο θα τι δώσουμε τον Ιούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριο Θεοχάρη. Ο σχεδιασμός της εφορίας προβλέπει ότι το ταξί Net θα ανοίξει αρχικά για τα φυσικά πρόσωπα και στη συνέχεια με τα νομικά πρόσωπα. Όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, δεν είναι απίθανο η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να παραταθεί για μια ακόμη φορά ως και τέλη Ιουλίου. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται πολύ πιθανό προθεσμία υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να φτάσει στα τέλη Ιουλίου, με τη δυνατότητα πληρωμή των δύο πρώτων δόσεων ω το τέλο Αυγούστου, χωρί προσαυξήσει. Να αναφερθεί ότι με διάταξη που ψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπεται η παροχή έκπτωση 3% σε όσου πληρώσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματο Ω το τέλο Αυγούστου. Η πληρωμή του φόρου εισοδήματο πραγματοποιείται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσει, από τι οποίε η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου του 2024 και η κάθε μία από τι επόμενε μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 7 επόμενων μηνών.